Μιχαλούτσος, Μουράτος Κουλίδας, Χριστίδης Δίπλαρος, Σκορδάς, Παπαγιάννης και Χαραλαμπόπουλος. Η εθνική μας που πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση, την καλύτερη της στο τουρνουά χθες και συνέτριψε την Τουρκία. Γνώριζε από νωρίς το μεσημέρι όταν οι Βόσνοι νίκησαν τους Ιταλούς ότι έχει ήδη προκριθεί. Περίμενε το αποτέλεσμα του αγώνα της Λιθουανίας με την Τουρκία μήπως και έχει ένα καλύτερο πλασάρισμα, αλλά τελικά περνάει ως τέταρτη στα πρώιμη ημιτελικά. Και τώρα ο Εθνικός Σύμβουλος Ελλάδας. Και απόψε τις κερκίδες του Χριστού της Νέας Ιωνίας στο Βόλο. Ενθουσιάστηκε το κοινό με τη σπουδαία χθεσινοβραδινή εμφάνιση της Εθνικής και περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, ένα παιχνίδι πολύ μεγάλων απαιτήσεων την Παρασκευή, το νοκάουτ προημιτελικό. Εάν έχουμε δηλαδή μπροστά μας το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης, τη Γαλλία ή τη Γερμανία. Πάντα δίπλα μας για το σχολιασμό του αγώνα ο Ανδρέας Μαύρος, καθώς πηγαίνουμε και στο τζάμπολ του δικού μας αγώνα. Μπορεί να είναι μπροστά μας η Γαλλία, αλλά φαίνεται όπως είναι ντέρμπι εκεί στο ξεκίνημα. Είναι ντέρμπι. Αλλά εάν θέλουμε να πάμε στα μετάλλια πρέπει να νικήσουμε και πολύ δυνατούς αντιπάλους, έτσι δεν είναι? Τα πανευρωπαϊκά μας έχουν δείξει ότι δεν πρέπει να διαλέγεις αντίπαλο. Θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και όταν θέλεις να πας ψηλά, θα πρέπει να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να κερδίσεις τον οποιονδήποτε. Εδώ που τα λέμε, όλες οι άλλες ομάδες που πάνε στα προημιτελικά είχαν τις ευκαιρίες τους να διαλέξουν. Η δική μας ομάδα δεν είχε μετά τις απώλειες βαθμών στα μάτς με τη Λιθουανία και τη Βοσνία. Εμείς μπορεί να κάνουμε και το 3-3 στη δεύτερη φάση των ομίλων. Οι άλλοι είχαν αυτή την πολυτέλεια, εμείς όχι. Η Γαλλία τώρα προηγείται με 2, 20-18, 2-46 ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Εκεί ξεκίνησε και το δικό μας παιχνίδι. Παπαγιάννης έσπρωξε την μπάλα για το Σκουλίδα που κόβεται. Ο Σκουλίδας, ο Φλιώνης, ο Λούτζης, ο Χαραλαμπόπουλος και ο Παπαγιάννης είναι η ελληνική πεντάδα. Παπαγιάννης αστόχησε. Η άμυνά μας ήταν σταθερή σε όλα τα παιχνίδια που δώσαμε. Ναι, ναι. Είμαστε... Η επίθεσή μας βελτιώθηκε στα δύο τελευταία μάτς. Βελτιώθηκε γιατί είχαμε τη δυνατότητα από την άμυνα να τρέξουμε, να βγάλουμε εύκολα καλάθια. Ειδικά χθες είχαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι όσον αφορά την ισορροπία την επιθετική σε συνδυασμό με το να βάζουμε την μπάλα μέσα στο καλάθι, με περιφερειακά σουτ. Ήμασταν πολύ καλοί. Πολύ καλή επίθεση. Και εδώ κυκλοφορήσαμε εξαιρετικά την μπάλα. Πρώτο καλάθι στον αγώνα. Είναι σουτ τριών πόντων από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, που χτες έκανε πράγματα και θάματα. Χθες ο Βασίλης έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Παραλίγο είχε 15 πόντους, είχε 10 rebound. Ήταν τρομερός. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει όλο το μέλλον μπροστά του και αυτή τη στιγμή κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Νάτος και πάλι εδώ, παίζει pick and roll με τον Παπαγιάννη. Χαραλαμπόπουλος
Θέλει να τροφοδοτήσει τον Παπαγιάν, κερδίζει το φάουλ και έχει δικαίωμα για δύο βολές. Εκτελούν σωστά οι δύο στο pick and roll. Όποτε έχει ευκαιρία τελειώνει με lay-up. Όποτε τον κλείνουν δύο προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Παπαγιάν. Εδώ ο Αντρέι Σίγκιν, ο προπονητής της ρωσικής ομάδας. Μία στις δύο βολές, 4-0 για την Ελλάδα και οι τέσσερις πόντοι από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Άλλη μία καλή άμυνα. Εδώ, το στόπ από το Λούτζι. Γιακούσιν πάει να πετάξει την μπάλα πάνω στον αντίπαλο για να κερδίσει την κατοχή, καθώς καθυστέρησε η επαναφορά του, έκανε το λάθος. Παπαγιάννης, ωραία για το Φιόνι. Φοβήθηκε αυτός το πρόψιμο, δεν τέλειωσε καλά τη φάση με το lay-up. Αλλά η κατοχή είναι και πάλι για την εθνική μας. Εδώ βγήκε ο ψηλός. Ο Σπάκοφ εμπόδισε τον Νοφιόνι, αλλά η κατοχή είναι και πάλι για μας. 5 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουμε επίθεση. Καραλαμπόπουλος, ένα βήμα προς το πλάι, εκτέλεση. Δεν θα φέρει 3 πόντους, 4-0. Σε σου τριών πόντων με τον Ήλια Κάρπεγκοφ μειώνει. Λούτζις με ταμπλό, δεν μπορεί να πετύχει καλάθι. Κάρπεγκοφ στο rebound. Κάρπεγκοφ, πάσα έξω, νέος του τριών πόντων, τώρα είναι άστοχη με τον Αντρέι Σόπιν. Κατοχή για την εθνική μας. Γερμανία, Γαλλία, 24-26. Στην πρώτη περίοδο είμαστε εκεί. Λούτζις στη γωνία, η πάσα του για το Φιόνι θα κάνει μια προσπίση, θα εκτελέσει για τρεις, δεν θα βρει στόχο. Βόλκιν, Γιακούσιν, Κάρπεγκοφ. Λομπάρεφ που έχει περάσει το παιχνίδι. Αστοχή από τη γωνία. Παίρνουν το επιθετικό rebound με τον Σπάκοφ. Γιακούσιν, Κάρπεγκοφ, το κερδισμένο φάουλο από το Φιόνι. Εδώ ο Δημήτρης Φιόνις του Άρη. Έπειτα από 4 λεπτά στο παιχνίδι. Αφήσει τον πάγκο στη θέση του Αμουράτος και ο Χριστίδης στη θέση του Παπαγιάννη. Μια καλή προπόνηση είναι αυτό το μάτς εν ώψη του προημιτελικού της Παρασκευής. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να παίξουμε όσο γίνεται καλύτερα, να δοκιμάσουμε διάφορα σχήματα ώστε να είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα της Παρασκευής. Σου έλεγα ότι έχεις δουλέψει σε εθνικές ομάδες και με τον Κωνσταμίσα και με τον Τζόρτζι Δικαιουλάκο. Πράγμα που σημαίνει ότι ξέρεις πολύ καλά τις δυσκολίες τέτοιων τουρνουά. Αυτά τα τουρνουά είναι τουρνουά που απαιτούν πολύ μεγάλη συγκέντρωση, πολύ μεγάλη διαχείριση συναισθημάτων και στη νίκη και στην ήττα.
και είναι εξαιρετικά επίπονα για όλους και για το τεχνικό επιτελείο, το οποίο από προσωπική εμπειρία ξημεροβραδιάζεται διαβάζοντας τους αντιπάλους, αλλά και στους αθλητές, οι οποίοι καλούνται να παίξουν σε 11 ημέρες σε 9 παιχνίδια. Και το πιο σημαντικό όταν στοχεύεις ψηλά είναι να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στα παιχνίδια στην τελική φάση και ειδικά στο παιχνίδι της Παρασκευής που είναι νοκάουτ, είναι χωρίς δεύτερη ευκαιρία. Ωραία κίνηση, άλλαξε δύο φορές κατεύθυνση ο Λομπάρεφ. Πέρασε το Λούτζι αλλά αστόχησε. Έπειτα από 5 λεπτά η εθνική μας θα κάνει το λάθος εδώ με το Χριστίδη. Σκορ 4-3. Οι Ρώσοι θα κερδίσουν το φάουλ. Νέες αλλαγές. Ο Δίπλαρος που έκανε μεγάλο παιχνίδι εχθές, αλλά και ο Παντελής Κορδάς που δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχή στα προηγούμενα παιχνίδια, περνάει στο μάτς. Δίπλαρος έδωσε την ταχύτητα που χρειαζόμασταν χθες κοντά στους Τούρκους. Και στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ιταλία ήταν καλός. Όταν μπήκε μέσα, αποκτήσαμε μια διαφορά, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο δίνει ενέργεια μέσα στον τρόπο που παίζει. Και χθες, ξεκινώντας το παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ καλός και βοήθησε αρκετά στην επιτυχία της ομάδας. Καραλαμπόπουλος, αστοχή, το rebound από τον Σπάκο. Χωρίς άμυνα σου τριών πόντων, εύστοχο από τον Αντρέι Λοπάτιν. Και μπροστά η Ρωσία με 6-4. Η Ρωσία που έχει αποκλειστεί. Εφτά δευτερόλεπτα ακόμα για την ελληνική επίθεση. Στο άλλο μάτς, το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου, η Γαλλία προηγείται με 5 πόντους τώρα της Γερμανίας. 29-24. Στο μεταξύ η εθνική μας σκοράρει και ισοφαρίζει. 6-6. Νέο εύστοχο σουτ τριών πόντων από τον Λοπάτιν. Η Ρωσία ξαναπαίνει το προβάδισμα. 9-6, 2 στα 2 τρίποντα από τον Αντρέι Λοπάτιν. 3,5 λεπτά ακόμη για το τέλος της πρώτης περίοδου. Κάνει την μπάλα ο Δίπλαρος. Από τον Αντρέεφ θα γίνει και το φάουλ στη συνέχεια της φάσης. Εδώ. Εδώ είχαν καλέστες οι Έλληνες παίκτες και μετά η λάθος απόφαση του Γιακούση διαβάσαμε τη σκέψη του. Ο Λούτζης ήταν στη γραμμή της πάσας και έκλεψε την μπάλα. Δίπλαρος για το Λούτζη. Καραλαμπόπουλος στην αδύνατη πλευρά η μπάλα. Μουράτος κερδίζει το φάουλ. Εδώ και κάποια λεπτά, τα τελευταία λεπτά, έχουμε χαμηλώσει το σχήμα της ομάδας με σκοπό να αποκτήσουμε ταχύτητα και να γίνουμε πιο επιθετικοί. Ξαρμοστήκαμε και στο σχήμα των αντιπάλων. Είναι θέμα χρόνου, πιστεύω, να βρούμε το ρυθμό μας. Χάνουμε τα rebound για την ώρα. Έχουν 10 οι Ρώσοι, έχουμε 5 εμείς. Δίπλαρος για τον Μουράτο, αυτός πηγαίνει από την baseline, η πάσα για τον Χαραλαμπόπλο, μία ακόμη πάσα. Λούτζης χωρίς άμυνα στη γωνία, για τρεις, ισοφαρίστηκαν, εννέα όλα. Ωραία επίθεση. Πολύ ωραία επίθεση, κυκλοφόρησε η μπάλα, σπάσαμε την μπάλα στην αδύνατη πλευρά και με έξτρα πάσα βγάλαμε ένα ξεμαρκάρι στο σουτ. Και ακούσουν, κλείνεται από δύο, πασάρι στην περιφέρεια. Σου τριών πρώτων, δεν μπορούν να απαντήσουν οι Ρώσοι με το Σπάκο.
Μουράτος. Δεν ρίσκαρε μια πάσα επινδυασμού στο Λούτζι. Τώρα θα δώσει μια καταπληκτική πάσα στο Σκορδάπο, όμως θα κοπεί από τον Σπάκοφ και στη συνέχεια ο Χαραλαμπόπουλος θα κάνει το φαουλ, τέταρτο ομαδικό για την εθνική μας. Εδώ η ωραία πάσα του Μουράτου, το κόψιμο του Σπάκοφ πάνω στο Σκορδά και στη συνέχεια το φαουλ του Χαραλαμπόπουλου. Και οι δύο ομάδες πλέον έχουν από εδώ και πέρα στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περιόδου τον πόνους των βολών. Σόπιν. Λοπάτιν. Αστοχή, αλλά δεν μπορεί να πάρει το ριμπάν ο Μουράτος. Λοπάτιν. Σόπιν. Αντρέφ. Ξανά Σόπιν. Αντρέφ. Δοκιμάζεται, έχει και 75. Ο Λούτσις το ριμπάν. Παίζει πίκερ όλο με το Σκορδάτο, περάσει την μπάλα. Αυτός θα κερδίσει το πάλι στην συνέχεια. Από τον Σόπιν θα εκτελέσει δύο βολές. Κάνουμε επίθεση στα πόδια των ψηλών αντιπάλων, στα pick and roll, και όπως και προηγούμενη φάση με το Σκοδρά, έτσι και τώρα πήρε τη φάση και τελειώσαμε κοντά στο καλάθι. Στο άλλο μάτς, 7 και 15 πριν από το ημίχρονο, η Γερμανία πώς περνάει, 32-31 η Γαλλία. Και όπως φαίνεται θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η βραδιά ως προς το τελικό σκορ του άλλου αγώνα για να μάθουμε τον αντίπαλο μας. Ουσιαστικά τώρα Γερμανία, Γαλλία επιλέγουν ποιος θα παίξει μαζί μας. Θα επαναληφθεί η δεύτερη βολή. Ενώ ο Λούτσις αφήνει τη θέση του στο Σκουλίδα. Πιέσαμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια παγίδα. Και ο Ντουζίδης στην ελληνική πεντάδα. Καλή άμυνα του Βίπλαρου, κάλυψε, έκλεψε. Προσπαθούμε να κάνουμε εμφυλιασμό. Ζήτης, λάθος πάσα, κλέβει ο Λοπάτη και θα πάει σε ένα εύκολο κάρφωμα για να ισοφαρίσει στους 11 πόντους. Παρατηρήσεις τον Αντρέι Λοπάτη μετά το κάρφωμα να μην κρατιέται. Στεφάνη. Στο 34-31 και οι Ρώσοι στην επίθεση για τις τελευταίες της πρώτης περιόδου. Κάνουν λάθος και αυτή. Μουράτος. Όλος ο χρόνος για μας πλέον. Δίπλαρος. Δοκιμάζει σου τριών πόντων. Είναι άστοχος. 2-10 θα μένουν για μια δική μας επαναφορά. Ξεκούραση για τους περισσότερους από τους βασικούς αυτής της ομάδας. Ναι, είναι ευκαιρία σήμερα να ξεκουράσουν τα παιδιά. Δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε καλά. Στα 2-10 τα μόνο να χτύπουμε ένα τύπο. Τέλος πρώτης περιόδου. Θα ακούσω το σχόλιο του Ανδρέα Μαύρου μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις. Το ντέρμπι καλά κρατήσει κοντάρια. Γερμανία-Γαλλία τώρα, 5,5 λεπτά πριν από το ημίχρονο, 34-35. Στο δικό μας παιχνίδι, Ανδρέας Μαύρος.
Στο πρώτο ημίχρονο δεν έχουμε βρει ακόμα το ρυθμό που θέλουμε. Είμαστε κάπως τακτικοί, θα έλεγα, στο κομμάτι της επίθεσης. Βέβαια, στο κομμάτι της άμυνας, γενικές γραμμές, δεν πηγαίνουμε άσχημα. Απλά αυτή τη στιγμή ο ρυθμός μας είναι στην επίθεση. Πρέπει να βρούμε το ρυθμό. Βέβαια, έχει επηρεάσει την ομάδα ότι ξεκουράζουν κάποιους βασικούς παίχτες και χρησιμοποιούν κάποια άλλα παιδιά. Αλλά πρέπει να πάρουμε χρόνο όλοι και είναι αναγκαίο αυτό να γίνει. Δίπλαρος, Βουράτος, Σκουλίδας, Ντουζίδης και Χριστίδης. Ο Χριστίδης από το Μαντουλίδη πηγαίνει στον Άρη, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Είναι ένα παιδί το οποίο βγάζει πολύ μεγάλη ενέργεια και πάθος στο παιχνίδι του και έχει βοηθήσει πάρα πολύ μέχρι τώρα την εθνική ομάδα. Σόπιν. Σε πλάγιο πικερό με τον Λοπάτιν. Αλλάξαμε στην άμυνα, υπάρχει μη σημάδι κοντά στο καλάθι. Δεν το διαβάσαν οι Ρώσοι, ο Μουράτος και μην πάνε στο Λοπάτιν. Τώρα και πάνω στον Κάρπεγκοφ, τελικά δοκιμάζουν σούτ από την περιφέρεια και θα εξοχήσουν με τον Λομπάρεφ. 13-11 για τη Ρωσία. Δίπλαρος, Μουράτος, Κουλίδας. Δεν θα βρει στόχο από τα 6.75, αλλά ο Χρυσίδης θα πάρει το επιθετικό rebound. Μουράτος, η πάσα του δεν πέρασε, ο ίδιος επιμένει, δεν μπορεί να σκοράρει με το follow. Αναλλαγή. Πολύ ωραία τοποθέτηση στην ώρα του. Βγήκε από μπροστά και έκλεψε από τον Λοπάτιν. Πάει και στον εφηδιασμό. Μουράτος αστοχή στο lay-up. Ο Χριστίδης σώζει τη φάση και σκοράρει για τη νέα ισοπαλία στους 13 πόντους. Μένει με τον Χριστίδη, δοκιμάζει για τρεις με ταμπλό, είναι άστοχος. Ουζίδης. Μάζεψε την μπάλα ο Σκουλίδας, θα περάσει ωραία για τον Χριστίδη και αυτός δεν θα τελειώσει με το λέει αυτή φάση, όμως ήρθε ο Στρέιλερ και με το follow σκοράρει ο Ντουζίδης για το νέο προβάδισμα της επιτυχής, 15-13. Γιακούσιν, ενώ έκανε το δύσκολο, να διασπάσει δηλαδή την άμυνα, έχασε το lay-up, αλλά με follow οι Ρώσοι σκοράρουν και ισοφαρίζουν ξανά. Ζήρης κλείνεται airball. Για τη Ρωσία η μπαλά, αλλαγές. Ξανά στο παιχνίδι ο Παπαγιάννης. Λοπάτιν έβαλε τα δύο πρώτα τρίποντα, έχει αστοχήσει σε άλλα δύο τώρα. Γιακούσιν σε δικό του τρίποντο, ούτε αυτός θα βρει στόχο. Μαγγέλη, να σημειώσουμε ότι οι Ρώσοι σημαδεύουν στα pick and roll με το 14 με τον Λοπάτιν. Να κάνει, να ανοίξει έξω, να παίξει αυτό που λέμε στον μπάστικο πάω και να χτυπήσει τα πόδια τα δικά μας παιδιά τα ψηλά. Εδώ αστοχήσαμε σε σου τριών πόντων του Δίπλαρου και μετά βρεθήκαμε σε αμυντική ανισορροπία με αποτέλεσμα να βγάλουν εφηδιασμό οι Ρώσοι για το 17-15. Ενώ τρία λεπτά πριν από το ημίχρονο στην Πορταριά, Γερμανία, Γαλλία,
σε ισόπαλο σκορ στους 38 πόντους. Μουράτος, άστοχος σε σουτ 3 πόντων. Αντρέφ για τον Λοπάτη, ξαναμένει αυτό με τον Παπαγιάννη. Θα τον νικήσει με την τρίπλα, είναι πιο γρήγορος, θα σκοράρει. Η Ρωσία στο ΣΥΡΙΣ 4, time out. Καλή ο ελληνικός πάγκος, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στην απευθείας μετάδοση, 5 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα πριν από το ημίχρονο. Δεχθήκαμε ένα σερί 4-0 από τους Ρώσους coach. Ναι, είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι οι επιθέσεις τελειώνουν με σημείο αναφορά στα ψηλά παιδιά τα οποία κάνουν pop out, δηλαδή ανοιχτά στο τρίποντο, και σημαδεύουν τα δικά μας ψηλά παιδιά στα πόδια. Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το λύσουμε. Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι να διορθώσουμε λίγο το κομμάτι της επίθεσης. Να γίνουμε λίγο πιο κινητικοί. Γι' αυτό μπήκε έτσι και ο Χαραλαμπόπουλος. 43-38 στο συν 5 η Γερμανία κόντρα στη Γαλλία. 1-38 πριν από το τέλος. Σοβαρός το τέλος του Παπαγιάννη. Πάνω στο Σπάκοφ. Έχει περάσει και ο Μιλεντίγερ στο παιχνίδι. Καραλαμπόπουλος. Μιλεντίγεβιτς σε σου τριών πόντων. Rebound από τον Σπάκοφ. Οι Ρώσοι δοκιμάζουν νέο σουτ από την περιφέρεια. Είναι άστοχοι τώρα. 4-48 ακόμη για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Παίζουν το κλασικό στην επίθεση που είναι οι δύο ψηλοί επάνω στην κορυφή και μετά το screen στην μπάλα ο ένας ψηλός κόβει μέσα και ο άλλος ανοίγει στο τρίποντο. Λούτζης. Καραλαμπόπουλος. Θα χάσει αλλά με φάουλ την μπάλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτή την περίοδο coach καμία ομάδα δεν είχε κάνει φάουλ. Τώρα έκανε το πρώτο φάουλ. Πρώτο φάουλ μετά από 5,5 λεπτά. Άλλο ένα δείγμα της χαλαρότητας και από τις δύο πλευρές. Χαραλαμπόπουλος δεν κοίταζε την μπάλα. Ο Λούτζης. Αυτό του λέω. Χαραλαμπόπουλος, ο Λούτζης δεν πρόσεξε. Δεν είχε προλάβει να γυρίσει και να ετοιμαστεί για να πάρει την πάσα. Έγινε το λάθος. Επιθετικό φάουλ, αλλαγή κατοχής. Τελευταίο λεπτό στην πορταριά για το πρώτο ημίχρονο εκεί. Γερμανία-Γαλλία 45-39. Ο νικητής θα παίξει με την εθνική μας. Γάλλοι μειώνουν τώρα 45-41. Ο ηττημένος θα παίξει με τη Βοσνία. Μιλεντίγεβιτς σε νέο σου τριών πόδων, τώρα είναι έφτασος. Είναι πολύ καλό σουτέρ. Πραγματικά είναι πολύ καλό σουτέρ, το έχει δείξει τις προηγούμενες ημέρες. Είναι ένα παιδί το οποίο το σουτ σε κρίσιμα σημεία μπορεί να μας δώσει λύσεις. Μειώσαμε στον πόντο 18-19, απαντούν με σουτ τριών πόδων και οι Ρώσοι. Την ίδια επίθεση. Λούτζης. Ποστάριο Χαραλαμπόπουλος, δεν ήταν καλή η πάσα. Μαζεύει την μπάλα. Έκοψε ο Σκουλίδας. Τον ίδιο Χαραλαμπόπουλος, Σκουλίδας. Για το προβάδισμα της εθνικής, για το 20-19. Μόλις μπήκαν οι βασικοί, ξαναβρήκαμε ρυθμό και πήραμε και πάλι την κατάσταση στα χέρια μας. 3-28, ακόμη πάμε σε διαφημίσεις. Η απειλή από τη Ρώσικη ομάδα είναι ουσιαστικά από τους ψηλούς παίχτες. Μέχρι στιγμής έχει σκοράρει ο Λοπάτη με 10 πόντους και 5 ο Κάρπενκοφ. Από εκεί και ύστερα βέβαια το πιο σημαντικό είναι να διορθώσουμε λίγο το κομμάτι της επίθεσής μας, να γίνουμε λίγο πιο κινητικοί, είμαστε θα έλεγα λίγο στατικοί και να βρούμε κατά κάποιο τρόπο το ρυθμό.
Θέλω να βρούμε ρυθμό στο παιχνίδι μας. Ακόμα δεν έχουμε βρει το ρυθμό. Η Ρωσία που έχει χάσει 7 τρίποντα. Έχει χάσει 7 συνεχόμενα τρίποντα, συνολικά έχει χάσει 8. Έχει 3 στα 11. Αυτό τους κρατάει στο παιχνίδι. Προσπαθούν να σημαδέψουν τους ψηλούς οι οποίοι ουσιαστικά παίζουν από την περιφέρεια. ...20-19, 3 και 15 ακόμη. Γιακούσιν, Κάρπεκο, ωραία προσποίηση στον Παπαγιάννη. Γιακούσιν για 3. Τώρα θα βρουν στόχο, 4 στα 12 και θα ξαναπεράσουν μπροστά, 20-22. Σκουλίδας μια διαγώνια, πάσα για τον Μιλεντίγεβιτς. Αυτός με το lay-up δεν μπορεί να εκτοχίσει. Γιακούσιν. Έχουμε ακόμη, δεν έχουμε κάνει φάουλα ακόμη. Πάλι πήγε ρόλο Γιακούσιν με τον Κάρπεκο. Γιακούσιν σε έρμπολα από το high post. Αφήνει ο Σκουλίδας την μπάλα να περάσει εκτός τελικής γραμμής. Και θα επαναφέρουμε. Ο Γιακούσιν είναι ο πιο επικίνδυνος από τη ρωσική ομάδα, από τους περιφερειακούς παίχτες, ο οποίος του αρέσει να επιτίθεται από pick and roll και να εκτελεί μετά από τρίπλα. Καραλαμπόπουλος, Μιλεντίγεβιτς, Λούτζι, στη λήξη του χρόνου, από την baseline, θα κάνει airball, κατοχή για τη Ρωσία. Ο Λούτζι Πιόνις επιστρέφει στην πεντάδα μας στη θέση του Μιχάλη Λούτζι. Καθώς περάσαμε στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, η Ρωσία στο συν 2 έχει και την επίθεση. Γιακούσιν. Πλάγιο πικερόλ με τον Κάρπεκο. Θα του δώσει την μπάλα. Αλλά δεν την έξω του Παπαγιάννη αυτό και έτσι εκεί. Στο συν 4 τώρα η Ρωσία. 24-20. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε συνέχεια, ότι οι υψηλοί κάνουν ένα pop-out, ανοίγουν και ουσιαστικά εκεί πέρα έχουμε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά το μαρκάρισμα. Όπως και στο προηγούμενο σουτ αναγκαστήκαμε να παίξουν στα πόδια του ψηλού μας τον Παπαγιάννη, να πάει βοήθεια και φάγαμε κάποιο σουτ. Έτσι και τώρα δεχτήκαμε το ίδιο. Πρέπει να βελτιωθούμε λίγο στον τομέα αυτό. Γιακούσιν, Λοπάτι, Λομπάρεφ. Ξαντράω Λοπάτι, Καραλαμπόπουλο Λοπάτι. Καλή άμυνα τώρα από τους διεθνείς μας, έρμπολ και η κατοχή δική μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δεύτερο δεκάλεπτο σε 9 λεπτά έχουμε σκοράρει 9 πόντους. Και δεν κάναμε ούτε ένα φάουλ ακόμη. Δεν έχουμε κάνει ακόμη φάουλ. Τέλειωσε το ημίχρονο στην Ποταριά. Γερμανία, Γαλλία 46-41. Αντιαθλητικό φάουλ μετά το λάθος που έκανε ο Φλόνης. Παραλαμβάνω στο ημίχρονο, Γερμανία, Γαλλία 46-41. Ο νικητής αυτού του αγώνα θα παίξει με την εθνική μας στον νοκάουτ προημιτελικό της Παρασκευής εδώ. Σε αυτό το γήπεδο σε 9 και 4. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Σόπιν. Μία στις δύο. 20-25. Γιακούσιν πάλι το πλάγιο πικερόλ. Θα δώσει τον Κάρπεκο. Αυτός άλλη μία πάσα για τον Λομπάρεφ. Και τώρα Σόπιν. Αστόχησε αλλά υπάρχει φάουλ.
νέες βολές για τη Ρωσία. Και άλλη μια αλλαγή για την εθνική μας, ο Μουράτος στη θέση του Κιόνι. Αλλαγή και για τους Ρώσους. Ο Σπάκοφ τον βλέπετε εδώ. Πέρασε στη θέση του Κάρπεγκο. Μέσα η πρώτη βολή. Δύο στους δύο από τον Σόπιν και 20-27. Είναι Ντίγεβιτς. Αφήνει για τον Μουράτο. Καραλαμπόπουλος για τον Παπαγιάννη, θα σκοράρει αυτό από τη 2-27. Έχουμε να δώσουμε και δύο φάουλ. Είναι η τελευταία επίθεση για τους Ρώσους. Το Πάτιν προσποιείται, πάσα έξω, κυκλοφορούν την μπάλα. Για Κούσιν. Του έκανε το φάουλ ο Σκουλίδας. Να δούμε το έπασε πάνω στο σούτ. Για τρεις, γιατί μάλλον εκεί είναι. Τρεις βολές. Άρχισε ο Σκουλίδας να κάνει το φάουλ. Έπρεπε να πάει για κλέψιμο στην μπάλα χαμηλά. Εδώ. Μπορούσε να το κάνει νωρίς το φάουλ. Εδώ δεν το δίνει ο διαιτητής. Και μετά, καθώς σηκώνεται ο Ρώσος, ουσιαστικά το κέρδισε. Το κερδίζει και είναι τρεις βολές. Τρεις βολές. Δεν έδωσε την πρώτη επαφή, το πρώτο χτύπημα. Και να είχαμε να ξοδέψουμε δύο φάουλ, γιατί είχαμε δύο κάνει φάουλ. Σε ολόκληρο δεκάλεπτο δεν είχαμε κάνει φάουλ. Εκεί λέμε αφήνουμε να περάσει λίγο ο χρόνος και το φάουλ ουσιαστικά είναι μια απόπειρα για κλέψιμο της μπάλας που μπορεί και κάποιες φορές πραγματικά να πάρει την μπάλα. 3 δευτερόλεπτα ακόμη. 22-29. Και στις 3, 22-30. Ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη, από το κέντρο θα πετάξει την μπάλα με τον Ντίγεβιτς. Θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Η Ρωσία στο συν 8. Η εθνική μας δεν είχε ρυθμό coach. Κάναμε αρκετές αλλαγές, ξεκουράζουμε τους βασικούς. Δεν έχει σημασία βαθμολογική το παιχνίδι. Εντάξει, αλλά ο κόσμος θέλει να δει καλό μπάσκετ. Χρειάζεται να βγούμε στο δεύτερο ημίχρονο από το ξεκίνημα έχοντας μεγαλύτερη ενέργεια, θα έλεγα, στο κομμάτι της άμυνας, ώστε να μπορούμε να τρέξουμε στο γήπεδο, να βγάλουμε κάποιους εφημιασμούς, να μας δώσουν εύκολα καλάθια. Να ξηκωθεί ο κόσμος, όπως έγινε και χθες, να χαρεί το παιχνίδι. Και να διορθώσουμε όσο γίνεται στο πρώτο ημίχρονο την άμυνά μας, εντάξει, το pick and roll, στο pop-out που κάνουν οι ψηλοί των Ρώσων. Λοιπόν, να επαναλάβουμε και το σκορ στο ημίχρονο του άλλου αγώνα. Γερμανία-Γαλλία 46-42. Πάμε στη διαφημίση σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε στον Βόλο, φίλες και φίλοι. Σε λίγα δευτερόλεπτα αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Ελλάδας με τη Ρωσία. Το ημίχρονο οι Ρώσοι προηγούνται με 8 πόντους, 30-22. Πάντα μαζί μας ο Ανδρέας Μαύρος, coach. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε δει το ρυθμό που θέλαμε. Οι Ρώσοι έχουν σκοράρει 8 πόντους από εφηλιασμό. Και το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε και ένα χαμηλό ποσοστό στα δίποντα, έχοντας πρώτο ημίχρονο 5-20. Από εκεί και μετά θα πρέπει να βγούμε λιγάκι πιο επιθετικά στο κομμάτι της άμυνας. Να διορθώσουμε λίγο την άμυνά μας στα pick and roll, τα οποία πιο πολύ έχουν σκοπό να δημιουργήσουν κάνοντας υψηλή ένα pop-out. Και από εκεί και μετά θα πρέπει να ανοίξουμε λίγο το ρυθμό του αγώνα, να ξεκωθεί λίγο και ο κόσμος. Λούτζης Μουράτος, Σκουλίδας, Καραλαμπόπουλος και Παπαγιάννης, η πεντάδα μας στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ωραία η φάση με το Σκουλίδα να φασάρει, να υψώνει την μπάλα για τον Παπαγιάννη. Αυτός δεν κάρφωσε γιατί του έγινε ένα δυνατό φάουλ. Πολύ καλή συνεργασία με τον Παπαγιάννη κοντά στο καλάθι. Είναι κάτι που το χρειαζόμαστε. Και από τη στιγμή που δεν έχουμε έτσι καλά ποσοστά ευστοχίας, θα πρέπει να βάλουμε την μπάλα κοντά στο καλάθι. Να χτυπήσουμε τους Ρώσους εκεί μέσα.
2 στις 2 βολές από τον Γιώργο Παπαγιάννη, 24-30. Η Ρωσία με τον Σπάκοφ, τον Γιακούσι, τον Σόπιν, τον Κάρπεκοφ και τον Λοπάτη. Λίγο το λάθος, το σούτ από τη γωνία είναι άστοχο από τον Λοπάτιν. Η εθνική μας πήρε το rebound και έχει την επίθεση. Κερδισμένο φάουλ του Σκουλίδα τώρα. Διάβασε το mismatch, το περιφερειακό mismatch και έπαιξε τον ψηλό πεδόσμο στα πόδια και κερδίζοντας ένα φάουλ. Δεύτερο φάουλ του Λοπάτιν, Μουράτος. Παπαγιάννης, Μουράτος. Στη λήξη του χρόνου, Μουράτος δεν θα πετύχει το καλάθι, ίσως να του έγινε και φάουλ εκεί. Λοπάτιν. Κάρπεκοφ, αλλοιώνει ο Παπαγιάννης και ο Σκουλίδας παίρνει το rebound. Επιστρέφουν οι Ρώσοι, Σκουλίδας στη γωνία για τον Λούτζι, αυτός πάει την baseline. Δεν μπορεί να πέρασει την μπάλα για τον Παπαγιάννη, κλέβει ο Κάρπεκοφ. Βιασμός των Ρώσων. Δεν θα τελειώσει σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο χρόνο θα πάρει το foul ο Σπάκοφ από τον Μουράτο. Ένα καλό foul ήταν αυτό, γιατί θα περνούσε ο παίκτης και θα είχε ανοιχτό το διάδρομο για το καλάθι. Γιακούσιν στη λήξη του χρόνου. Δεν σημαδεύει σωστά, αλλά χάθηκε το rebound. Από την κορφή της ρακέτας ο Σόπιν θα σκοράρει για το σύν 8 και πάλι των Ρώσων, 32-24. Η αγώνια πάσα του Λούτζι για το Σκουλίδα, αυτός για το Χαρλαμπόπλο. Άλλη μία πάσα στις γωνίες. Λούτζις με το ανάποδο lay-up. Δεν μπόρεσε με την καλάθι. Μπάτι το σταματάει ο Παπαγιάννης. Καραλαπόπουλος για τον Μουράτο. Πάσα εφηδιασμού Λούτζης για τον Κάρπενα. Να, μια πολύ όμορφη φάση για την δική μας ομάδα. Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Μετά την πολύ καλή άμυνα του Παπαγιάννη, δώσαμε την πρώτη πάσα γρήγορα και βγάλαμε ένα εύκολο καλάθι. Με αποτέλεσμα να έχει ξεσηκωθεί και ο κόσμος. Βέβαια είναι γεγονός ότι η εθνική μας έχει μπει πιο ενεργητικά, θα λέγαμε, στο δεύτερο ημίχρονο. Με μεγαλύτερη διάθεση να παίξουν άμυνα. Γιακούσιν για 3. 29-32. Συγγνώμη, 26-34. Καταρχάς ήταν δίποντο παντού σε τη γραμμή. Αλλά εγώ προς τη μην πρόσθεσα τους πόντους στη δική μας ομάδα. 26-34 λοιπόν και κερδισμένο φάουλ του Χαραλαμπόπουλου τώρα, που έχει δικαίωμα για 2 βολές. Μέσα η πρώτη. Και η δεύτερη, 28-34.
δευτερόλεπτα για επίθεση. Βγήκε η άμυνα και έχουμε ευκαιρία τώρα να πλησιάσουμε. Μουράτος Λούτζης για το Σκουλίδα. Το σποστάρι τον Γιαννούση, θα περάσει την μπάλα στον Παπαγιάννη. Από κοντά ο Παπαγιάννης από εκεί. Κάρπενκοφ για τον Λομπάροφ. Και τώρα Λοπάτι. Έχουμε γυρίσει σε άμυνα ζώνης. Αστόχησε από τα 6 και το 15 Γιαννούση. Μουράτος στον εφηδιασμό. Θα αστοχήσει ο Λούτζης. Το rebound, θα κάνει λάθος πάσα όμως και ο Μουράτος στο κέντρο του γηπέδου θα τρέξει για το φάουλ και για να σταματήσει τον εφηδιασμό των Ρώσων. Έχουμε γυρίσει εδώ και δύο άμυνες άμυνα ζώνης, έχουμε βγάλει τις άμυνες, αλλά είμαστε λίγο απρόσεκτοι στις πάσες. Αλλαγή τώρα μπαίνει ο Δίπλαρος. Και συνεχίζουμε σε άμυνα ζώνης. Κάρπεκοφ από την προθήκη της ρακέτας είναι εύστοχος. 28-36. Παπαγιάννης από την προθήκη της ρακέτας είναι άστοχος. Ταυλό. Τυχερό. Τυχερό. Και time out. Καλή η εθνική μας ομάδα. Εδώ το τρίποντο με τη βοήθεια του ταυλό. 28-39. Διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Δεν σας έχουμε πει την εξέλιξη του σκορ στο άλλο παιχνίδι που παρότι ξεκίνησε νωρίτερα από το δικό μας δεν έχει αλλάξει το σκορ του ημιχρόνου, 46-42, τουλάχιστον αυτό βλέπω στην ανανέωση εγώ από το site της FIBA, γιατί προφανώς περίμεναν να ξεκινήσουν μαζί τα δεύτερα ημίχρονα, δεν υπάρχει άλλη... Εκτός αν έπεσε και το ρεύμα στην ποτοριά για λίγο. Άλλη δικαιολογία, ναι. Πάντως βλέπω ότι τώρα ξεκίνησε, πριν από μερικά δευτερόλεπτα δηλαδή, το παιχνίδι εκεί. Ένα λεπτό. Έχει διεξαχθεί στο δεύτερο ημίχρονο, το πρώτο λεπτό της τρίτης περίοδου. Γερμανία-Γαλλία τώρα σκοράρουν οι Γερμανοί, 48-42. Θα σας δίνουμε κάθε φορά που θα ανανεώνετε το σκορ του άλλου αγώνα την εξέλιξη, διότι ο νικητής θα παίξει με την εθνική μας την Παρασκευή εδώ στις 9 και 4 το νοκάουτ προημιτελικό. 28-39 το time out ολοκληρώθηκε και ο Δίπλαρος τώρα στην πεντάδα μας και ο Μιχαλούτσος και ο Χριστίδης. Καραλαμπόπουλος πίσω από το σκριν, εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Το Μάρεφ. Από την εθνική μας έχουν αγωνιστεί μέχρι στιγμής και τα 12 παιδιά. Έχουν σκοπό να πάρουν χρόνο συμμετοχής, να ξεκουραστούν κάποιοι βασικοί παίκτες. Σίγουρα παίζει ρόλο το χθεσινό παιχνίδι. Δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη, είχαμε μεγάλη προσπάθεια, δώσαμε πάρα πολύ ενέργεια. Ο Χριστίδης πήρε το φάουλ εδώ. Είχε σωστή τοποθέτηση στην καρδιά της ρακέτας. Είναι κάτι που οι προπονητές το ζητάμε. Γιατί είναι δύσκολη η αντιμετώπιση να πάρει την μπάλα ο ψηλός παίχτης στο να γίνει παγίδα. Λάθος και αλλαγή κατοχής. Αλλαγή.
Μπίγεβιτς που ξαναπερνάει στο παιχνίδι στη θέση του Μουράτου. Νέο φάουλ, νέα διακοπή στο μάτς. Έτσι και 45 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου στην Ποταριά. Γερμανία-Γαλλία 50-46. Σου τριών πόντων από τον Αντρέι Σόπιν. Η Ρωσία διευρύνει κι άλλο το προβάδισμά της. Τώρα πηγαίνει στο σύν 14-42-28. Γαλούτσος. Δίπλαρος. Μιλεντίγεβιτς για 31-42. Περνάει το Μιλεντίγεβιτς και σκοράρει. 31-44. Χριστίδης θα πάρει το φάουλ και το δικαίωμα για τις δύο βολές. Σε επανάληψη προηγούμενη φάση. Μέσα η πρώτη βολή. Δύο στους δύο από το Βασίλη Χριστίδη. Και 33-44. Πάρα λίγο να κλέψουμε την μπάλα. Βήματα από τον... Πάρα πολύ καλή άμυνα από τη βοήθεια από την baseline. Από τον Κάρπεκοφ δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Ζητάει και συγγνώμη από τον διαιτητή. Μιλεντίγεβιτς σε νέα σύγκριο. Πολύ ωραία η δημιουργία από το δίπλαρο. Έκλεισε η άμυνα, έβαλε την πάσα και είχαμε ένα εύκολο σμαρκάρι στο σούτ. 36-44 μειώνει η εθνική διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά το time out. Επιστρέψαμε στην απευθείας μετάδοση. Γερμανία-Γαλλία 5 λεπτά. Είναι το τέλος της περίοδου. Σκόρης όπαλος στους 51 πόντους. Θα περιμένουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό από τη φέρνη για να μάθουμε ποια ομάδα θα παίξουμε την Παρασκευή. Σίγουρα είναι δύο πολύ καλές ομάδες και το παιχνίδι είναι ντέρμπι. Ένα και 50 εδώ για το τέλος της περίοδου. Επανέφεραν οι Ρώσοι. Πιέσαμε, η παγίδα, ο Σόπιν όμως θα φασάρει το Λομπάρε. Κάρπεγκοφ, κλέβει ο Χριστίδης, μαζεύει ο Κάρπεγκοφ, 5-4-3 από πολύ μακριά να σου τριών πόντων, άστοχο. Η μπάλα για την εθνική μας ομάδα. Παίξαν πολύ καλή άμυνα, κάνοντας παγίδα από το out. Δεν είναι μόνο ότι πας να κλέψεις την μπάλα, είναι ότι χτύρεις τον αντίπαλο τρώγοντας κάποιο χρόνο, οπότε δεν έχει το περιθώριο να οργανωθεί στο παιχνίδι, στο σύστημα. Πολύ ωραία φάση. Πολύ ωραία φάση. Καλά που το φάουλ από το Χριστίδη. Έπαιξε πολύ όμορφα το πικ εν ρολ με το δίπλαρο. Ναι, είναι
η δεύτερη φορά που ο Δήμαρχος δημιουργεί και από τη δημιουργία του βάζουμε ένα καλάθι. Δεν ήταν ακριβώς του καιρό. Πήγε να δώσει το σκριν, δεν πρόλαβε γιατί βρήκε διάδρομο. Ναι, αυτό το λέμε στην ορολογία ψεύτικο. Ένα fake screen. Βυθίστηκε ωραία και πήρε την μπάλα ο Χριστίδης. Και παίρνουμε το maximum από αυτή τη φάση. Καλά και φάουλ, μειώνουμε τη διαφορά από το 33-44 με ένα μικρό σερί 6-0 στο 39-44. Πάμε πάλι να παγιδέψουμε. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Διώξιμο, μετράει το καλάθι, 39-46. Εδώ είναι η φάση, έχει πιτσίσει μπάλα στο ταμπλό. Ωραία επίθεση. Πολύ ωραία επίθεση. Ο Μπουζίδης είδε τη λεπτή γιατί τρέχωσε χωρίς την μπάλα κάτω από το καλάθι των Ρώσων και πέρασε την ασίστ. 41-46, πάλι πιέσαμε, κάναμε παγίδα, δεν κλέψαμε την μπάλα. Έχουμε να δώσουμε και ένα φάουλ λοιπόν θα χρειαστεί. Έχουμε τρία ομαδικά. Τώρα τελειώνει ο χρόνος. Λοπάτι 2-1, του έβλε η μπάλα στα χέρια. Η κατοχή είναι για την εθνική μας ομάδα που θα έχει 12,5 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση. Τα τελευταία λεπτά του αγώνα από την πιεστική άμυνα με παγίδες σε όλο το γήπεδο έχουμε αποκτήσει, θα έλεγα, ενέργεια, έχουμε δημιουργήσει, έχει ξεσηκωθεί το γήπεδο και έχουμε καλύψει και μια διαφορά και μπορεί τώρα με την τελευταία επίθεση να μειωθεί κι άλλο. Δίπλαρος, Μιλετίγεβιτς, airball. 2,7 ακόμη. Για την εθνική μας ομάδα έχουμε την κατοχή για αυτή την τελευταία επίθεση στην τρίτη περίοδο. Αλλαγή, δεν το χαραλαβώ για αυτή την επίθεση. Δίπλαρος για την επαναφορά, Χαραλαμπόπουλος κάτω από το καλάθι. Έκανε δύο σκριπ και γύρισε μόνος του, δεν το πρόσεξε. Η ρωσική άμυνα πέφτει το καλάθι. Βγήκε η κομπίνα 43-46 και θα περιμένουμε ένα καλύτερο τελευταίο δεκάλεπτο για να κλείσει με νίκη και 3-3 στη δεύτερη φάση των ομίλων την προσπάθειά της εθνική ομάδα. Επιστρέφουμε σε περίπου 2 λεπτά. Τέταρτη και τελευταία περίοδο στον αγώνα 9:57 για την ακρίβεια για το τέλος. 43-46. Λοπάτι σε θέση άμυνα στην εθνική μας ομάδα. Περνάνε την μπάλα στο ψηλό. Λοπάτι από την baseline αστόχησε. Ο κόσμος θέλει τη νίκη, είναι φανερό και προσπαθεί να ενισχύσει την προσπάθεια των διεθνών μας για να περάσουν μπροστά στο σκορ. Μιχαλούτσος γύρισε ωραία, αλλά δεν τελείωσε ανάλογα τη φάση, δεν άλλαξε το σκορ. 43-46, ενώ στο άλλο παιχνίδι λίγο πριν από το τέλος της περίοδου εκεί, η Γαλλία προηγείται πλέον με 8 πόντους της Γερμανίας. 61-53. Για Κούσιν. Πάει για το κλέψιμο Μιλετίγεβιτς. Κρατάει την μπάλα ο Σόπιν. Στη γωνία η πάσα. Λοπάτι, η προσθήση του μένει η μπάλα στα χέρια. Πολύ καλή άμυνα στο τελευταίο διάστημα της τρίτης περίοδου και στο ξεκίνημα της τέταρτης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τρίτη περίοδο βάλαμε 21 πόντους. Ενώ σε όλο τον πρώτο ημίχρονο είχαμε σκοράρει 22 και αυτό είναι αποτέλεσμα της ενέργειας που έχουμε βγάλει στην άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Διευρύνει το προβάδισμα της Γαλλία. Πηγαίνει στο σύν 12 τώρα. Προηγείται με 65-53 της Γερμανίας. Δεν έχει τελειώσει εκεί ακόμα η τρίτη περίοδος.
Καραλαμπόπουλος για τρεις, δεν θα ισοφαρίσει. Φάουλ από τον Δίπλαρο. Πίεση τριών πόντων είναι εύστοχο από τον Βόλκιν. Η Ρωσία στο σύν 6, 49-43. 8 λεπτά ακόμη για το τέλος του παιχνιδιού. Δίπλαρος. Από την κορφή της ρακέτας αλλοιώνεται η προσπάθεια του. Δίπλαρος στην επαναφορά. Είναι Ντίγεβιτς. Η πάσα του για τον Χριστίδη. Πολύ καλή πάσα. Πολύ καλή πάσα. Ο Ντίγεβιτς έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα μας. Έχει σκοράρει τρία τίποτα και τώρα δημιουργεί κιόλας. 45-49. Κάρπεκοφ. Έρβολ. Καλούτσος. Είναι Ντίγεβιτς. Καραλαμπόπουλος και τώρα Δίπλαρο. Καραλαμπόπουλος για το Χριστίδη. Αυτός κλείνεται. Θα κάνει βήματα. Ήταν πάντως καλή επίθεση. Διαβάσαμε την αλλαγή στο pick and roll και ψάξαμε να βάλουμε την μπάλα στο mismatch κοντά στο καλάθι. Πάμε εδώ να κλέψουμε την μπάλα. Θα τα καταφέρουμε. Καραλαμπόπουλος. Θα τελειώσει τη φάση κερδίζοντας το φάουλ για δύο ελεύθερες βολές. Μέσα η πρώτη. Τελείωσε η τρίτη περίοδος στην Πορταριά. Η Γαλλία προηγείται της Γερμανίας με 13 πόντους διαφορά. 69-56. Και αν δεν αλλάξει κάτι εκεί στην τελευταία περίοδο, έρχεται ένας πρόωρος τελικός. Ελλάδα-Γαλλία. Ελλάδα-Γαλλία. Ζευγάρι το οποίο έχουμε ειδικά στις μικρές ηλικίες παίξει πολλές φορές από την μέτωπη. Παραδοσιακά είναι μια ομάδα η οποία έχει καλά κορμιά, αθλητικά παιδιά. Σε διακόπτω κόλ, ναι. Θα ολοκληρώσεις για τη Γαλλία. Εδώ έσπασα με μεγάλη πάσα, ναι. Το δικό μας Ζον Πρες, αλλά έκανε βήματα ο Ρώσος στο τελείωμα της προσπάθειας. Συνεχίζεις για τους Γάλλους. Οι Γάλλοι παραδοσιακά είναι μια καλή ομάδα, δουλεύουν πάρα πολύ στις μικρές ηλικίες. Αλλά είναι παιχνίδι το οποίο είναι ένα παιχνίδι και αν έχουμε συγκέντρωση όλα τα αποτελούνται είναι πιθανά. 47-49. Έχουμε πραγματοποιήσει ήδη μια ανατροπή στο σκορ και θέλουμε να περάσουμε μπροστά. Ο Καραλαμπόπουλος δεν σκόραρε νωρίτερα. Ο Χριστίδης πήρε το rebound. Και η κατοχή είναι ξανά για την εθνική μας ομάδα. Δίπλαρος. Λεντίγεβιτς. Βάζει το βάθο με την κοινή μέσα σε αποθέωση. 50-49. Είναι πολύ καλό σκορ. Είναι πολύ καλό σκορ, πολύ καλό σουτέρ, πολύ καλό σουτέρ. Βλέπει την μπάλα του Καλούτσος. 50-49 και 52-49 τώρα. Ένα σερί εθνική μας ομάδα που περνάει στο χρόνο του πρόσωπου να καλέσει το time out. Εδώ βλέπει τον Καλούτσο και το λέει up για το συν 3. Time out, η πλήρη διακοπή σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ τα ποσοστά για
για τις δύο ομάδες. 38% εμείς φτάνουμε στα τρίποντα, με 39% φτάνουμε. 32% εμείς στα τρίποντα, 37% ενός. 12-13 είναι και από τις όλες, 6-7. Και αυτό πώς περάσουμε. Πολύ σημαντικό ότι περάσαμε μπροστά έτσι όταν τελειώσει το παιχνίδι. Στην προηγούμενη φάση η άμυνα που έχουμε επιλέξει να παίξουμε απέναντι στο Γιακούσιν είναι επιθετική, επιθετικά στο screen, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κλείσουμε την μπάλα και να βάλουμε layup. 14 πόντοι από το Πιλεντίγεν σε 13 λεπτά συμμετοχής με 4 στα 7 τρίποντα. Έχει αλλάξει όλο το ρυθμό του αγώνα. Το πήρε έξυπνα. Στη Μονταριά έχει αρχίσει το 4 δεκάλεπτο. Κρατάνε το συν 13 οι Γάλλοι. Βρεθεί μόνος του, είναι πραγματικά εξαιρετικό σούπερ. 55-49 και φτάνει στους 17 πόντους Ιάκωβος Μιλετίγεβιτς. Ενώ η Γαλλία μεγαλώνει κι άλλο τη διαφορά, διευρύνει το πρωτάθλημα. 73-56 προηγούμενο. Σόφιν, κακό σου. Διεκδίκηση του Ιμπάου, βγάζει νικητή τον Λοπάτη. Γιακούσι από την περιφέρεια θα σκοράρει. Είναι τρίποντο, 55-42. Μεγάλη προσπάθεια στην άμυνα, κρίμα που χάσαμε το rebound. Η εθνική έχει βρει ρυθμό, Μιχαλίδης θα πετύχει το καλάθι. Χρειάζεται τη νίκη για ψυχολογικούς λόγους. Χρειάζεται σε όλα τα παιχνίδια να παίζουμε για τη νίκη. Ανεβαίνει η ψυχολογία των παιδιών ώστε να είμαστε έτοιμοι για την Παρασκευή και το προεμιτελικό παιχνίδι. Για τη Γαλλία, από ό,τι φαίνεται, γιατί 8,5 λεπτά μένουν ακόμη εκεί. Στο συν 18 είναι τώρα η Γαλλία. Επιστρέφουμε μετά το time out. 5 λεπτά ακόμη για το τέλος του παιχνιδιού. 57-52. Ο Ανδρέας Μαύρος είναι πάντα μαζί μας για το σχόλιο. Coach, ακούω. Έχει αλλάξει η εικόνα μας όλοι στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Μιλεντίγεβιτς από τη διάθεση που έχουμε στην άμυνα. Βέβαια αυτό είναι μια ομαδική προσπάθεια όλων των παιδιών. Κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχουμε σαν αποτέλεσμα να έχουμε περάσει μπροστά στο σκορ 5 πόντους ενώ χάναμε και με 13. Το άλλο παιχνίδι πολύ δύσκολα θα γίνει η ανατροφή. Οι Γάλλοι φαίνεται να το καθαρίζουν. 74-58 τώρα το σκορ. Οι Ρώσοι αστόξαν και πάλι νέα κατοχή για την εθνική ομάδα. 4,5 λεπτά στο δικό μας μάτς για το φινάλε. Μεντίγεβιτς έχει ήδη 17 πόντους. Δίπλαρος δοκιμάζει αμέσως των 3 πόντων. Σε rebound από τον Κάρπεγκο. Με την Ρωσία. Γιακούσι. Δοκιμάζει σούτ από την γωνία. Είναι άστοχος, εύκολο rebound του Χριστίδη. Δίπλαρος. Στο 57-52. Επιθετικό φάουλ του Χριστίδη.
Ντόπιν πάει για το πλέψιμο, θα τα καταφέρει, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού ορίου τον Μιλεντίγεβιτς. Νάτος εδώ ο κορυφαίος απόψε της εθνικής μας ομάδας. Ο Ιάκωβος Μιλεντίγεβιτς με 17 πόντους, 5 στα 8 τρίποντα. Και 1-2 δίποντα. Έχει ακόμα μία ασίστ και ένα κλέψιμο. Χριστίδης κλέβει την μπάλα, ο Χαραλαμπόπουλος εκτός την πάσα. Χριστίδης, αστοχή, έρχεται ως τρέιλερ. Ο δίπλαρος θα τελειώσει την πάση. 59-52. Είμαστε να κλέψει και θα τα καταφέρει και πάλι. Να κλείσει όμορφα, πεισματάρικα τη βραδιά. Βέβαια, η τελευταία εικόνα είναι αυτή που μένει ενώ ψήνος κρίσιμο αγώνα. Δίπλαρος, αλλάζει χέρι, αστοχή. Φάουλ από τον Μιλεντίγεβιτς τώρα. 3 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα ακόμη. Το σχήμα. Βγαίνει ο Χριστίδης και μπαίνει ο Σκουλίδας. Βήματα, αλλαγή κατοχής. Καθαρή παράβαση εδώ. Το είδαν οι διαιτητές και καταλόγησαν το λάθος των Ντόβιν. Βγήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Δίπλαρος. Χαραλαμπόπουλος. Πες με τον ψηλό. Θα παίξει ένας εναντίον ενός. Στέκεται. Αστοχή όμως το σούτ από την κορυφή της ρακέτας. 2,5 λεπτά ακόμα. Ο Μπάρεφ. Μέχρι το λέει απεινάστο. Τον Σκουλίδα στο ριμπάνι. Μαζεύει ο Μιλεντίγεβιτς μακριά την μπάλα. Συνεργασία του Σκουλίδα με τον Χαραλαμπόπουλο. Σκουλίδας τώρα με τον ψηλό τον Ρώσο. Η σταδροχή θα τον περάσει και τελειώνει με το lay-up. Αλλά δεν θα ευστοχίσει. (Συσχελίδι) 59-52, 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Το άλλο παιχνίδι με 5,5 λεπτά. Η Γαλλία έχει διψή για διαφορά στο σύν 13 τώρα. Προηγείται των Γερμανών 77-64. Γιακούσι. Άστοχο τρίποντο από τον Βόλκιν. Επιθετικό. Ριμπάουν όμως για τους Ρώσους. Μάχες για τη διεκδίκηση της κατοχής. Ο δίπλαρος κερδίζει την μπάλα. Χαραλαμπόπουλος. Μιλεντίγεβιτς πάλι για σου πει ο Κόντερ και αυτό μέσα. Είναι φοβερός. Φτάνει τους 20 πόντους. Είναι η ευχάριστη έκπληξη της βραδιάς για την εθνική μας ομάδα. 61-52. Αναδεικνύεται ένας ακόμη πρωταγωνιστής. Για ακούσει τη σκοράρη, αλλά είναι πλέον πολύ αργά για τους Ρώσους. 61-54. Καραλαμπόπουλος. Δίπλαρος, παίρνει φάουλ. Τέταρτο ομαδικό. Πολύ κερδισμένο το φάουλ. 7 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η επίθεσή μας. Και από το επόμενο πηγαίνουμε στις βολές. Διορθώνω, ήταν δίποντο το σουτ του Μιλεντίγεβιτς νωρίτερα. Συνεπώς έχει 19 πόντους, 61-54 το σκορ. Δίπλαρος, Μιλεντίγεβιτς και πάλι από την περιφέρεια. Τώρα δεν θα ευστοχίσει, αλλά ο Χαραλαμπόπουλος παίρνει το rebound. Σκουλίδας,
Αφήνει για το δίπλαρο. Γλύνεται από δύο. Χαραλαμπόπουλος. Θα χάσουμε την μπάλα. Φάνηκε να τραυματίζεται ο Χαραλαμπόπουλος. Για κούσιμ στον εφηβιασμό. Λιμπάνω τον Σκουλίδα. Τελευταία δευτερόλεπτα. Χαραλαμπόπουλος. Είχε ένα χτύπημα νωρίτερα στον αγώνα. Τελευταία δευτερόλεπτα. Όλος ο κόσμος όποιος αποθεώνει την εθνική ομάδα. Και παρότι δεν έπαιξε καλά στο πρώτο ημίχρονο, με μια αντεπίθεση διαρκείας και με έναν φοβερό Μιλεντίγεβιτς που έφτασε τους 19 πόντους, θα πάρει τη νίκη απέναντι στους Ρώσους, 61-57. Τελευταία δευτερόλεπτα, Χαραλαμπόπουλος θα κρατήσει την μπάλα στο κέντρο. Μιχαλούσος τώρα θα κάνει μια σύντριο των πόντων. Είναι άσχημος, τελικός σκορ νίκης. Ελλάδα-Ρωσία, 61-54. Πάμε για ένα μεγάλο παιχνίδι την Παρασκευή. Ένα μεγάλο πρώην τελικό, λογικά με τους Γάλλους. Μέχρι 4 λεπτά στο άλλο παιχνίδι, στην Πορταριά, 77-67. Προηγείται τώρα η Γαλλία. Ο Ανδρέας Μαύρος ήταν μαζί μας το παιχνίδι. Θέλουμε δώσει το συνολικό σου σχόλιο για αυτό που είδαμε σήμερα. Μπορείς να πεις και μια λέξη, μάλλον ένα όνομα. Απλά το τελευταίο σουτ που έβαλε του χάλασε και τα ποσοστά στα τρίποντα. Δεν πειράζει. Η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά τα παιδιά κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια στο κομμάτι της άμυνας. Βρήκαμε λύση στην επίθεση. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί και είναι μια έτσι καλή νίκη πριν από ένα κρίσιμο παιχνίδι για την Παρασκευή ενάντια της Γαλλίας. Χρειαζόμασταν αυτό το αποτέλεσμα μόνο και μόνο για ψυχολογικούς λόγους, γιατί γνωρίζαμε ότι είχε προκληθεί και πλέον ως τέταρτη δεν άλλαζε κάτι από αν παίρναμε την ίδια ή αν χάναμε το μάτι. Σήμερα ο κόσμος θα δώσει το χειροκρότημά του και οι διεθνείς μας θα κάνουν ό,τι έκαναν και στα δύο τελευταία παιχνίδια. Θα πάνε στην πλευρά του Νικολάκη για να αφιερώσουν και πάλι τη νίκη και να του υποσχεθούν μια νίκη. Να δούμε παρακαλώ το πλάνο. Αυτό είναι το πλάνο που θέλουμε να ξαναδούμε. Και θα του υποσχεθούν νίκη και την Παρασκευή. Αυτές είναι οι όμορφες. Με τη Γαλλία. Γιατί τώρα οι Γάλλοι προηγούνται με 11 από τους 81-70. 3,5 λεπτά. Πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Ακόμα δεν ξέρουμε, αλλά πιθανόν θα είναι οι Γάλλοι. Εδώ ο μικρός με τα χειρουργικά προβλήματα πήρε άλλη μια αφιέρωση και περιμένει την επόμενη, την Παρασκευή το βράδυ. Να ευχαριστήσω τον Ανδρέα Μαύρο, coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.